Πιστεύεις ότι η Ολυμπία έχει θέμα με τη σχέση με τον Ιωνά? Ναι, νομίζω το είπε ξεκάθαρα. Σε σένα? Σε μένα δεν το είπε. Ήρθε χθες η Μαρία Σοφία και μου το συζήτησε δίπλα. Γιατί κάποια στιγμή νευριάζει η Ολυμπία, έρχεται εδώ και έρχεται δίπλα κάποια στιγμή και μου το λέει. Ήρθε σε σένα, σου είπε κάτι? Η Ολυμπία συγκεκριμένα όχι. Η Μαρία Σοφία μου το είπε. Το ξέρεις ότι νευρίασε? Γιατί μου λέει, γιατί το κάνεις αυτό? Μου λέει, η Ολυμπία? Όχι, η Μαρία Σοφία. Ναι. Και της λέω, ποιο? Και μου λέει, αφού το ξέρεις ότι την πειράζει την Τι Ολυμπία. Τι έκανες? Τίποτα. Απλά είδα που ήταν στενοχωρημένος ο Ιων και πήγα δίπλα του όπως κλασικά. Πάω συνέχεια όταν το βλέπω κάπως και του λέω, τι έχεις? Τώρα, αν του έκανα αυτό, τι έχεις και την πείραξε την Ολυμπία, εγώ αυτό δεν το ήξερα, ότι την πειράζει. Και την έπιασα μετά και της λέω, αν το είχες πει προσωπικά σε μένα, ότι σε πειράζει όντως κάτι, θα το σεβόμουν. Από τη στιγμή που δεν το ξέρω, μην απαιτείς να μην το ξανακάνω, γιατί εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Αυτό. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει καιρό, που αισθάνεσαι ότι ναι, δεν είναι μια κατάσταση στα όρια της φιλίας? Δεν πιστεύω στη φιλία, το έχουμε πει. Πόσο μάλλον όταν έχει διάρκεια ένα μήνα και είναι μέσα σε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ασέβεια προς το πρόσωπό μου, από τη Ρένια και από τον Ιων που το δέχεται. Με τον Ιων το έχουμε συζητήσει. Και παλιότερα? Όχι, όχι παλιότερα, τώρα. Σήμερα. Την τελευταία εβδομάδα είναι πολύ πιο έντονο απλά. Και σήμερα το συζητήσαμε. Απλά με ενοχλεί όλο αυτό, Μαρία μου. Το να κάθεται δίπλα στον Ιωνα και να κάνει. Τι έχεις? Αχ, δεν είσαι καλά. Ιων, συγγνώμη, Ιων, έχεις παρατηρήσει κάτι καλά, τέτοιο από εμένα? Αχ, μωρέ, δεν είσαι καλά. Μαρία. Μαρία μου, πόσο πιο. Μισό λεπτό. Ιων, έχεις πάρει κάτι τέτοιο από εμένα? Συγγνώμη, θα με ενοχλούσε και εμένα αυτό. Μαρία. Ναι. Για να τελειώσει όλο αυτό το θέμα, γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου ούτε να το συζητάω με την Ολυμπία, ούτε με τη Ρένια και δεν μ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Το είπαμε και προχθές ότι αυτή η εικόνα που βγήκε προς τα έξω δεν ήταν ωραία και κατάλαβα ότι η Ολυμπία την ενόχλησε και το σέβομαι και το κατάλαβα. Και το συζητήσαμε και σήμερα. Το συζητήσατε σήμερα όμως γιατί εξακολουθούσε να την πειράζει, που σημαίνει ότι. Ωραία. Δεν έχει τελειώσει αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Από την αρχή που έχω έρθει στο παιχνίδι, ήμουν πιο κοντά με τη Ρένια, τη Ζένια και τη Λένια. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό. Είναι μόνο φιλικό. Σέβομαι αυτό που είπε η Ολυμπία και δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο που, σαν την εικόνα αυτή. Απλά θεωρώ ότι δεν με σεβάστηκε αυτό μόνο. Ούτε έχω κάποιο πρόβλημα με τη Ρένια, τη μισώ ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό απομακρύνθηκες από την παρέα Ρεζελένιες. Μπορεί, Μαρία μου, είναι πολλά πράγματα. Απλά έβλεπα κάποια πράγματα που τελικά δεν είναι για το χαρακτήρα μου όλο αυτό. Εντάξει, απλά το χάιδεμα για μένα ακούγεται λίγο too much. Μα το έκανε πάνω στην Άννα, ήταν πολύ διαχειτική. Εντάξει, αυτό ήταν ηρωνικό, δεν ήταν διαχειτικό. Να προσθέσω και όλα. Να σου πω κάτι όμως, Ρένια. Επειδή είμαστε γυναίκες. Ναι. Και νομίζω ότι μεταξύ μας καταλαβαίνόμαστε όταν έχουμε ένα ένστικτο ή κάτι. Μετέφερε αυτό που ένιωθε. Δεκτό. Δεν θα το ένιωθε αν δεν είχε εισπράξει κάτι. Δεν λέω ότι έκανες εσύ κάτι επίτηδες. Okay. Εκείνη όμως εισέπραξε κάτι. Άρα να το σεβαστούμε ότι να δυσαρέστησε αυτό που εισέπραξε. Ναι, Μαρία μου, να το σεβαστώ, αλλά θα μπορούσε να έρθει να μου το πει. Και όχι να πει ηρωνικά, να ανέβει τις σκάλες, να πει ξερνάω, δεν ξέρω τι είπε. Α, ναι. Και σε ποια φάση το έπεσε αυτό? Μετά από 8 φορές που έχει υποθεί ότι κάτι με ενοχλεί και δεν καταλαβαίνει κάποιος. Α, έχει υποθεί αυτό ανοιχτά? Πολλές φορές. Ποιο? Ότι κάτι την ενοχλεί και κάποιος δεν εντάξει, το καταλαβαίνει. Εντάξει. Μαρία μου, δεν είμαστε παιδιά. Εγώ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Πρέπει να πάω να πιάσω την Άννα και να της πω, αυτό είναι μαύρο, το βλέπεις? Είναι μαύρο. Εφόσον όλοι βλέπουν ότι είναι μαύρο και δεν χρειάζεται να το πω. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι? Ναι. Εγώ γι' αυτό. Αρχικά δεν με έβαλε η Ολυμπία να πω κάτι στην Ρένια, προφανώς. Εγώ γι' αυτό το μετέφερα στη Ρένια. Γιατί από την πρώτη μέρα που ήρθε είχε υποθεί το όλο θέμα, γιατί είχε γίνει φωτογραφία ζήτημα και όλα αυτά. Και θεωρώ ότι προφανώς είναι κάτι το οποίο όλοι. Καταλάβαμε. Ναι, και σίγουρα τα κορίτσια περισσότερο από τη στιγμή που είναι τόσο καιρό εδώ. Και τη λέω, μα το καταλαβαίνεις, μην το κάνεις. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι έχουν πολύ καλή σχέση και ότι δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
Αλλά θα έπρεπε λίγο να το, ναι, να το προσέξει, να το μετριάσει. Το κατάλαβε και η Μαρία Σοφία που είναι λίγες μέρες. Ναι, Μαρία μου, δεν ένιωσα ότι έκανα κάτι. Το ότι καθόταν εδώ ο Ιων και πάω και κάθομαι δίπλα του που ήταν μόνος του και του λέω τι έχεις, δεν έκανα κάτι. Δεν ένιωσα εγώ με τον εαυτό μου ότι έκανα κακό ή κάτι ερωτικό ή κάτι διαφορετικό. Μπορώ να πω κάτι. Δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, κατανοητό, αλλά δεν. Αλλά δεν ξέρεις πώς να συμπεριφέρει. Πρέπει πια να σταματήσεις να του μιλάς για να είσαι μέσα στο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν ενοχλεί τόσο πολύ όλο αυτό, θα σταματήσω εδώ μέσα να μιλάω και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει έξω. Τι εννοείς? Ας γίνει έξω. Αν θέλει ο Ιων, όταν βγει από εδώ μέσα να με πάρει ένα τηλέφωνο, να δει τι κάνω κλπ. Με πάρει. Αυτό που λες τώρα. Ακούγεται ακόμα χειρότερο. Ας είναι, Μαρία μου, δε, όλα χειρότερα τα παίρνουν, όλα κακά τα παίρνουν. Όχι, έτσι ακούστηκε. Ο Ιωνας είναι άβουλος, κάθεται σε μια θέση, εισπράττει όλες τις ενέργειες και είναι αθώος. Δείχνει δεκτικός. Δεν θέλω να σε κατηγορήσω, αλλά ξαφνικά έγινε όλη η συζήτηση με τη Ρένια. Νέρτζι. Είναι δεκτικός. Δεν δείχνει να απομακρύνεται. Ναι, ας πούμε, όπως μπορεί να το κάνανε άλλοι στο παρελθόν. Αυτό έχεις μια αναφορά συγκεκριμένη. Τώρα μου ήρθε και μια. Κοπιδάκης. Κοπιδάκης που τον είχε πλησιάσει έτσι κάπως η Λένια και τον είχε πιάσει από το χέρι και λέει: σε παρακαλώ, όχι. Ναι, ναι, δεν ήθελε να δώσει αφορμή στην Αργυρό. Καμία αφορμή. Σου λέει: ναι, μπορεί να είναι ο τρόπος έτσι, αλλά εμένα δεν. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Άξε, αυτό για τον καθένα είναι. Τι λες? Το είχε κάνει αυτό ο Κοπιδάκης πάνω από ότι ήταν και σωστό, δηλαδή. Τι? Όχι, σαν παράδειγμα το έφερε. Σαν παράδειγμα. Ότι θα μπορούσε ίσως και εσύ να βάλει ένα όριο. Αν. Όλο αυτό, όλο το σπίτι, τουλάχιστον των κοριτσιών, είχε αντιληφθεί ότι έδειχνε να είναι πιο ερωτικό από φιλικό. Δηλαδή, το έχει αντιληφθεί όλο το σπίτι και δεν το έχω αντιληφθεί εγώ. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πούνε ότι θα μπορούσε να πει στη Ρένια από τη στιγμή που ενοχλεί την Ολυμπία. Να μην μη συνεχίζει να το κάνει, γιατί ενοχλεί την Ολυμπία. Και δεν θέλω να τσακώνω με την Ολυμπία. Αυτό θέλω να πω. Ρε φίλε, το συζητάμε τόση ώρα. Αν κάτι αυτό, η Ρένια το ακούει και. Θα κάνει ό,τι θέλει. Ναι, και λέει η Νέρτζη ότι από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει. Εσύ δεν το ακούς που σε ενδιαφέρει άμεσα η Ολυμπία. Αφού. Συγγνώμη, σε ενδιαφέρει τι θα κάνει η Ρένια. Εσύ δεν το ακούς να ξέρεις τι θα κάνει με την Ολυμπία. Με την Ολυμπία το συζήτησα και τα είπαμε και τα βρήκαμε. Τέλος. Εγώ δεν βλέπω την Ολυμπία να είναι καλυμμένη από τη συζήτηση. Μα τη έχω πει τρεις φορές τη θέση μου. Τι να πάρω και να το πω και τέταρτη. Μα η θέση σου, Μωρίωνα, δεν είναι μόνο αυτό που λες. Γι' αυτό ξεκίνησα και λέω ότι δεν είναι μόνο η Ρένια σε αυτή την κατάσταση που συζητάμε τώρα, είσαι κι εσύ. Αν εσύ είσαι εκεί και είσαι δεκτικός πάντα σε όποια συμπεριφορά. Μα η πιο ακραία συμπεριφορά ήταν αυτή η εικόνα που βγήκε στο Twitter. Και τη δέχτηκα και είπα στην Ολυμπία. Δεν είναι μόνο η πιο ακραία εικόνα, γιατί οι κάμερες δεν πιάνουν και όλες τις γονίτσες και όλη την αίσθηση. Οι άνθρωποι που είναι κοντά καταλαβαίνουν τις ενέργειες πολύ καλύτερα από ότι η τηλεόραση που δείχνει η κάμερα. Κάποια αποσπάσματα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση που όλα τα κορίτσια, ακόμη και η Μαρία Σοφία που ήρθε πριν λίγες μέρες, αισθάνθηκε δυσάρεστα και έπιασε τη Ρένια και της είπε: μην το κάνεις αφού την ενοχλεί. Εσύ τόσο δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κάτι που μπορούσες να πεις στη Ρένια. Ρε σι Ρένια, για κάποιους λόγους που δεν καταλαβαίνω, η Ολυμπία δεν νιώθει άνετα με αυτό. Να είμαστε λίγο πιο cool. Το καταλαβαίνω. Και αλλά... συγγνώμη, και λέει η Ρένια πριν ότι εμείς θα τα πούμε και θα συνεχίσουμε τη σχέση μας έξω. Και ούτε χιουμοριστικά δεν μπήκες να πεις κάτι που να καλύψει την Ολυμπία. Μα γέλασα, εντάξει. Απλώς το καταλαβαίνω. Απλώς δεν υπάρχει λόγος να παίρνει τόσο έκταση το θέμα. Αυτό. Μωράκι. Έχουν γίνει αμοιβές εξηγήσεις. Τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Ολυμπία. Μαρία μου. Τι κάνουμε τώρα? Τίποτα, Μαρία μου. Εγώ πιστεύω... Για μένα ότι αξίζω κάτι σοβαρό στη ζωή μου, κάτι που θα με κάνει ευτυχισμένη και χαρούμενη και θα με καλύπτει. Είτε το βρω εδώ μέσα, είτε το βρω έξω. Θα έρθει πολύ σύντομα και το πιστεύω. Αυτό. Θεωρείς ότι με τον Ιων αρχίζεις και σκέφτεσαι από την αρχή τα πράγματα, αν είναι ο Ιων ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Ναι, φυσικά.